Μεταξύ μας τώρα, το 80% της μάζας του σύμπαντος αγνοείται. Και τι εννοώ αγνοείται? Εννοώ ότι για να μπορούμε να εξηγήσουμε αρκετές αστρονομικές παρατηρήσεις, πρέπει να έχουμε 80% περισσότερη μάζα από αυτή που είμαστε ικανοί να παρατηρήσουμε με οποιοδήποτε πείραμα, ούτως ώστε αυτές οι παρατηρήσεις να βγάζουν νόημα. Άρα, αυτό που λέμε dark matter θα πρέπει να υπάρχει. Σύνολο θα παραθέσουμε 5 αστρονομικές παρατηρήσεις που χωρίς το dark matter δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Αστρονομική παρατήρηση νούμερο 1. Flat rotation curves. Τι σημαίνει αυτό? Οι γαλαξίες μας είναι σφυροειδείς και εκτελούν μια κυκλική τροχιά γύρω από το κέντρο μάζας τους. Σύμφωνα με τη μάζα που βλέπουμε εμείς στους γαλαξίες γύρω μας, η περιστροφή τους θα έπρεπε να είναι κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά, οι αστρονομικές παρατηρήσεις μας λένε ότι οι γαλαξίες περιστρέφονται πολύ πιο γρήγορα και τείνουν όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο μάζας τους να έχουν μια σταθερή ταχύτητα. Για να είμαστε εμείς τώρα σε θέση να παράξουμε την παρατηρούμενη εικόνα, θα πρέπει να προσδώσουμε πολύ περισσότερη μάζα στους γαλαξίες μας, την οποία μάζα θα την ονομάζουμε Dark Matter. Αστρονομική παρατήρηση νούμερο 2. Οι γαλαξίες έχουν μια ταχύτητα μέσα στο σύμπαν. Επίσης, οι γαλαξίες σχηματίζουν galaxy clusters, δηλαδή ομάδες από πολλούς γαλαξίες. Η σχετική ταχύτητα του κάθε γαλαξία μέσα σε αυτές τις ομάδες γαλαξιών εξαρτάται από τη συνολική μάζα αυτού του galaxy cluster. Εμείς παρατηρούμε τις ταχύτητες των γαλαξιών αυτών και βλέπουμε ότι οι ταχύτητες των γαλαξιών μέσα στα galaxy clusters είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε να έχουν με βάση τη μάζα που παρατηρούμε σε αυτά τα galaxy clusters. Επομένως, σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει πολύ περισσότερη μάζα μέσα σε αυτά τα galaxy clusters, ούτως ώστε να βγάζει νόημα αυτό που παρατηρούμε. Παρατήρηση νούμερο 3. Βαρυτική φακή. Η βαρυτική φακή επί της ουσίας είναι μεγάλη μάζα επικεντρωμένη σε ένα σημείο στο σύμπαν. Αυτή η μεγάλη μάζα έχει την ιδιότητα να στρέφει τις ακτίνες του φωτός. Και τι εννοώ να στρέφει τις ακτίνες φωτός? Ας πούμε εμείς ότι είμαστε από τη μια πλευρά αυτής της μάζας και από την πίσω μπάντα έχει κάποια αστέρια ή κάποιους γαλαξίες. Αυτά τα αστέρια και γαλαξίες εκπέμπουν φως. Αυτό το φως καμπυλώνεται και έρχεται στα μάτια μας από πολλές πλευρές. Για να μην σε κουράζω, οι βαρυτικοί φακοί όσο μεγαλύτερη μάζα έχουν, τόσο μεγαλύτερη καμπύλωση δίνουν στο φως που είναι από πίσω τους. Εμείς, με βάση την παρατηρούμενη μάζα, μπορούμε να αιτιολογήσουμε μια καμπύλωση του φωτός. Παρ' όλα αυτά, η καμπύλωση του φωτός είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της μάζας που βλέπουμε. Επομένως, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει εκεί dark matter, ούτως ώστε να εξηγείται αυτή η καμπύλωση του φωτός. Αστρονομική παρατήρηση νούμερο 4. Large scale structure. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το σύμπαν μας σε μεγάλες κλίμακες σχηματίζει κάποιες δομές. Αυτές οι δομές δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθούν με τη μάζα που εμείς είμαστε ικανοί να παρατηρήσουμε με οποιοδήποτε πείραμα. Επομένως, βάζοντας περισσότερη μάζα στο σύμπαν μας, θα είμαστε ικανοί να φτιάξουμε σε simulations αυτές τις δομές. Αστρονομική παρατήρηση νούμερο 5. Cosmic Microwave Background ή Κοσμική Ακτινοβολία Υποβάθρου. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι η πιο σημαντική παρατήρηση από όλες τις άλλες και επίσης χρειάζεται ένα επεισόδιο από μόνη της για να γίνει κατανοητό. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα την παραθέσουμε με συντομία. Λοιπόν, η παρατήρηση αυτή έχει να κάνει με το αρχαιότερο φως που εμείς είμαστε σε θέση να πάρουμε από το σύμπαν. Τι εννοώ? Εννοώ ότι στην αρχή το σύμπαν μετά τη γέννησή του ήταν τόσο πυκνό που το φως δεν ήταν δυνατόν να ταξιδέψει από το ένα σημείο στο άλλο. Παρ' όλα αυτά, μετά τη διαστολή του σύμπαντος και κάπου στα 400.000 χρόνια μετά τη γέννησή του, το σύμπαν είχε διασταλεί τόσο ώστε το φως να μπορούσε να ταξιδέψει από σημείο σε σημείο μέσα στο χώρο. Εμείς είμαστε σε θέση να πάρουμε τώρα αυτό το φως και να φτιάξουμε αυτό που λέμε Cosmic Microwave Background. Από εκεί είμαστε σε θέση να φτιάξουμε το φάσμα αυτής της εικόνας. Το φάσμα να το έχεις στο νου σου σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα αυτής της εικόνας. Για να εξηγήσουμε τώρα εμείς αυτό το φάσμα, το Power Spectrum θα το λέγαμε εμείς επιστημονικά, χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένα ποσοστά από τα ingredients, δηλαδή τα συστατικά του σύμπαντος. Ένα από τα συστατικά που προβλέπει αυτό το φάσμα είναι η dark matter, δηλαδή είναι μάζα επί της ουσίας που δεν μπορούμε να δούμε γύρω μας. Και αυτή κατέχει το 80% της μάζας του σύμπαντος. Και κάπως έτσι κλείνουμε το σημερινό μας επεισόδιο παραθέτοντας 5 αστρονομικές παρατηρήσεις για τις οποίες χρειαζόμαστε το dark matter και αιτιολογούν γιατί το dark matter θα πρέπει να υπάρχει στο σύμπαν. Αν σου άρεσε το βιντεάκι αυτό, κάνε ένα like, ένα subscribe και βάρα το καμπανάκι ώστε να ειδοποιείσαι κάθε φορά που έχουμε ένα νέο επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο.